Να πω κάτι. Είδατε χθες τον Τάνο που μίλησε με την Ειρήνη. Ναι, ήρθαν κοντά. Ήρθαν κοντά. Τον έπιασε η Ειρήνη, η οποία είπε ότι τον τζεστάρει κιόλας για να δει αν είναι καλός ή όχι. Η Ειρήνη ζήτησε να μιλήσουν. Η Ειρήνη πήγαν και μιλήσανε. Ουσιαστικά η Ειρήνη με τον Τάνο ήταν η μόνη που είχαν επικοινωνία. Στην Ειρήνη δεν μιλούσε κανένα άλλο, μόνο ο Τάνο λίγο την πλησίαζε και χθε τα αγωνίσματα φάνηκε ότι πήγαινε μόνο αυτό και τη έλεγε συγχαρητήρια και τα λοιπά και μπράβο και τη έδινε στήριξη. Και χθε κάτσανε λοιπόν στην παραλία, τα είπανε μια χαρά. Θάψαν όλου του υπόλοιπου. Γιατί έγινε, γιατί στο συμβούλιο η Ειρήνη τον στήριξε. Επειδή ότι όλοι τον ψηφίσανε, έγινε και λέει ότι ψηφίζετε λέει τον Τάνο που είναι ο καλύτερο παίκτη στα αγωνίσματα. Κάτι λέει αυτό. Δεν μου ξεκαθάρισε χθε η Ειρήνη ότι υποτίθεται ψηφίζει αυτόν που είναι ο πιο αδύναμο. Και μετά από τόσε ψηφοφορίε υπάρχει κλίκα και δεν ψηφίζουν τον αδύναμο. Αυτό είναι ο προβληματισμό τη. Φυσάει και το γιαούρτι το μεταξύ γιατί είχε δώσει εμπιστοσύνη σε ένα-δύο άτομα. Και μετά την άφησαν μόνοι τους. Εσείς τα βλέπετε πολύ επιφανειακά, λυπάμαι. Για πες. Κάνε μου λίγο τη χάρη να καταλάβω, σε παρακαλώ. Τι θέλεις, κορίτσι μου, τι θέλεις. Σοβαρή πυροβολικό survival. Εσύ έχεις μια άλλη σκέψη. Έχω μια άλλη σκέψη, είναι η αλήθεια. Κάνεις μια δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Και τέταρτη. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσει και την ψηφοφορία. Όταν ο Χαταμπάκης ρωτούσε την Ειρήνη συνέχεια τι εννοείς και τι εννοείς, φάνηκε σαν να θέλει να την ξεπροστιάσει για κάτι. Ναι, μόνο που είναι το αντίθετο. Ναι. Της έλεγε τι είναι αυτό, τη ρωτούσε που εγώ θεωρήσω ότι το έλεγα και στην παρέα. Και η Ειρήνη απάντησε λέγοντας ότι σου εκμυστηρεύτηκα κάποια πράγματα δικά μου. Και ένα και δύο και τρία. Και τα είπε όλα στα κορίτσια, την Ευρυδίκη, Λάουρα, Παύλα, Κουτσομπόλε, Σόφη Πασχάλη, οι οποίες τα είπανε παντού. Και εγώ το βρίσκω εξαιρετικά απρεπές, η Ευρυδίκη, μια γυναίκα, να βγαίνει να λέει και να μιλάει για γυναικολογικά. Μια γυναίκα δεν το λέει ποτέ αυτό. Όχι, είναι πολύ άκομψο. Είναι απρεπές. Όχι μόνο για γυναικολογικά. Είχε εκμυστηρευτεί όπως φάνηκε η Ειρήνη στο. Δεν είσαι γυναίκα, δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να το πει. Είναι απρεπές. Μια γυναίκα να λέει αυτά τα πράγματα. Είπα και όχι μόνο. Συνεχίζω. Δεν είπα ότι δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, είχε πει ρε παιδί μου ότι είχε πει στο Χαταμπάκη ότι έχει κάποια πίεση ψυχολογική κτλ. Και πήγε ο Χαταμπάκης και το είπε στις άλλες τις. Μην τις πω. Πώς να τις πω. Κουτσομπόλες. Πώς να τις πω. Κουτσομπόλες. Τις κότες τις άλλες. Βαραίνει το παιχνίδι. Ο Χανταμπάκης και του το είπε και γύρισε η Ευρυδίκη και έλεγε: παιδιά, έχει ψυχολογικά. Η άλλη και όποιο έχει ψυχολογικά να σηκωθεί να φύγει. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή γι' αυτό η Ειρήνη τα πήρε με το Χανταμπάκη και είπε ότι δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Εγώ κοντζάν γαϊδούρια για να μαλώνω γι' αυτά. Ναι, και επίσης, παιδιά μου, επιτρέψτε να πω: η Παπαδοπούλου λίγο το ζει παραπάνω από το κανονικό. Δηλαδή κοιτά να πει. Σκέφτεται. Όχι. Λέει αυτά που σκέφτεται. Σκέφτεται πολύ. Έχει πέσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η Παπαδοπούλου λίγο έχει σαντάρει, αλλά δεν είναι. Αλλά λέει σωστά πράγματα. Μπορεί να γίνεται μοντάζ και αυτά που όλα που λέει να παίζουν όλα. Φέι, να σου πω κάτι. Κάποιος άνθρωπος έχει λιγότερες αντοχές στην πείνα. Πεινάει περισσότερο. Απ' την άλλη, είναι πολύ άσχημο να έχεις εναντίον σου 9 άτομα. Τα βλέπεις και λίγο συνωμοσία όλα. Τι bullying, Τρόι. Bullying. Το είπε και η ίδια ότι όταν ήμουν μικρή το είχα ξαναζήσει αυτό. Το έχει πει και στις συνεντεύξεις. Τι ότι. Όταν επέστρεψε. Γιατί μην ξεχνάς ότι δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Έχει έρθει. Είναι από τη Γεωργία η καταγωγή της. Από το Καζακστάν, αν δεν κάνω λάθος. Από το Καζακστάν. Ήρθε λοιπόν ως μεταναστάκι και δέχτηκε. Ξέρεις πολύ καλά ότι τα παιδιά μπορούν να γίνουν πολύ σκληρά. Ξέρεις τι είπε. Είπε ότι αυτά που είχα ζήσει τότε. Νομίζω ότι τα έχω ξεπεράσει. Έτσι. Ήρθαν πάλι αλλά στο τώρα, μπροστά τους. Το να είναι μια παρέα και εγώ να είμαι εκτός. Αναβιώνουν το ξαναζεί. Ίσως γι' αυτό να βλέπεις και μια υπερβολή, κατάλαβες, στο λόγο μα, της. Δεν έχει πάει κιόλας, είναι και άλλες συνθήκες. Πάντως, παιδιά, στα αγωνίσματα. Όχι, έχει, εξαρτάται και με τα βιώματά σου, κατάλαβες. Δεν έχουν περίοδο πολλές. Δεν παιδιά, να δούμε όμως γιατί σε όλη κατάσταση. Στα αγωνίσματα παίζει η Ειρήνη, παιδιά, και δεν ακούγεται κιχ. Δηλαδή, ενώ όλους τους άλλους λένε μπράβο, 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 τους αποθεώνουν. Τα τσουράκια όμως τα φάγανε. Δεν ακούγεται κιχ. Και όχι μόνο αυτό, θέλω να δούμε λίγο το κέντημα μετά του Παρτσόλη, γιατί έχουμε κέντημα εμείς στα Βροβελονιά. Άρα δηλαδή ο Τάνος θα ξεκαθάρισε όλα με την Ειρήνη. Ναι, και επίσης είδαμε και το Λάμπρο Χούτο, Παύλα υπαρχηγό της κλίκας. Ο Τάνος ψήφισε το Χανταμπάκι για να βεβαίως ξεκάθαρα. Και πότε έχουμε αποχώρηση. Και μάλιστα και με τη δικαιολογία το ότι δεν φέρεται σωστά και δεν συμφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο φέρεται. Οπότε έχει καταλάβει και ο Τάνος τι παίζεται. Για το Χανταμπάκι. Για το Χανταμπάκι. Α, κάτσε μετά που είπε ο Τάνος. Παιδιά, μη σκιάζεστε. Φυλάξαμε τον Τάνο. Λοιπόν, ακούστε και τώρα. Χθες, βέβαια, αποκαλύφθηκε και το πραγματικό πρόσωπο του Λάμπρου Χούτ που έβγαλε το προσωπείο και είπε. Για να ακούσουμε και να δούμε. Τι είπε. Έριξε το δηλητήριο.